εμάς ήταν στο ίδιο όλο θεατές. Είναι ξεκάθαρο το ότι βλέπει το καθαρό μυαλό και ο παίκτης που θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Για... μπορεί να είναι... μπορεί ίσως ένα παιχνίδι να μην υπήρχε αυτή η εικόνα. Μέχρι τώρα που έχουμε παίξει σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, δημιουργούμε, προσπαθούμε, καταλήγουμε να φτάσουμε πρώτα στην περιοχή του αντιπάλου, στην νηστεία του αντιπάλου. Και εκεί ακριβώς είναι που μας λείπει ο παίκτης που θα μπορούσε να έχει δώσει μέχρι τώρα βαθμούς στην ομάδα για να υπάρχει πιο καθαρό μυαλό και σε όλους τους υπόλοιπους. Γιατί θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι τον αυτό επαναλαμβάνεται και τα παιδιά τα οποία έχουν μια καλή τελεστική ικανότητα δεν μπορεί ξαφνικά να την ξεχάσουν. Απλά έχουν μπουκώσει γιατί δεν μπαίνει μπάλα. Οπότε αναγκαστικά βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα με κενή αιστεία να χάνουν μία και δύο και τρεις φορές και στα προηγούμενα παιχνίδια και σήμερα δύο φορές. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε. Σίγουρα θα πρέπει να ψαχτούμε πολύ περισσότερο όλοι μας, να αναλογιστούμε ακριβώς το τι μπορούμε και το τι πρέπει να γίνει. Και από εκεί και μετά, επειδή είναι κλάματα και κάτω το κεφάλι, μην πας πουθενά. Και επειδή όπως κανένας δεν παίρνει πρωτάθλημα την 7η αγωνιστική, κανένας δεν πέφτει την 7η αγωνιστική. Θέλει ηρεμία, καθαρό μυαλό, σωστή απόφαση για οτιδήποτε έχει να κάνει αγωνιστικό. Εμείς μέσα στο παιχνίδι και στα προηγούμενα και σε αυτό δοκιμάζουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις, σχηματισμούς, τα που βλέπουμε στα παιχνίδια για να μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Αυτό δεν έρχεται. Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή είτε με την έλευση του ανθρώπου που έχουμε στο ρόστερ μας και δεν μπορεί να αγωνιστεί, είτε με ακόμα να επικαλεστούμε και την μια δόση τύχης κάποια στιγμή να μας ευνοήσει σε κάτι, για να πάρει η ομάδα αυτό το οποίο της αξίζει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί παρά την υποκομμένη εικόνα που εμφανίζουν όταν δέχεται γκολ η ομάδα, επειδή έχω αναφερθεί αρκετές φορές και επειδή ξέρω ακριβώς τι σημαίνει στην καθημερινότητα της ομάδας, ξέρω ότι πραγματικά είναι πολύ άξιοι για αυτό το οποίο κάνουν και σε καμία των περιπτώσεων η βαθμολογική συγκομιδή δεν τους αξίζει με αυτά που έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα. Έχουν κάνει τεράστιο αγώνα για να έχει η ομάδα αγωνιστικό πρόσωπο σε ακατάλληλους χώρους. Προσπαθούν να το βγάλουν και δυστυχώς έχουν φορτωθεί και δεν μπορούν να παρουσιάσουν αυτό το οποίο είναι. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν αξίζει στην ομάδα αυτή το να έχει μόλις 7 βαθμούς συγκομιδή. Αυτά που έχει παίξει μέχρι τώρα. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Μακεδονικού και στο Λεωνίδα ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Σε τον έχετε κάτι. Με τον Πίντο, δηλαδή το αναφέρω, του συστήκα αυτόν υπονοήσατε. Τι γίνεται, πότε θα τον έχετε στη διάθεση, σας γνωρίζετε, πάμε για Γενάρη, στα επόμενα παιχνίδια. Πιθανολογώ ότι βέβαια έχουμε κατατήσει γραφική να λέμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πιθανολογώ ότι αυτή η εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα θα γίνει η εκδίκαση, κάτι το οποίο είναι πασιφανές ότι πρέπει να παίξει ο παίκτης, γιατί τα χαρτιά τα έχει όλα τα απαραίτητα. Απλά στην ερμηνεία του νόμου, αυτό το οποίο γίνεται σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην αρχή στην διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Θα έπρεπε ο παίκτης, αν όχι την πρώτη, τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί τα χαρτιά υπήρχαν, θα πρέπει να είναι. Σε κάθε περίπτωση πέραν τη βαθμολογική συγκομιδή, σαν εικόνα ομάδος, γιατί βγάλετε και ένα δύσκολο πρόγραμμα, ειδικά στα εκτός έδρας με αγροτικό, άϊπαλο χωρίο, εδώ είστε ικανοποιημένος, από σαν απόδοση πέραν τη βαθμολογική συγκομιδή που είπατε ότι. Εάν καταφέρναμε να έχουμε βάλει και τα αντίστοιχα τα οποία έχουμε δημιουργήσει, θα ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί σε κανένα παιχνίδι ο αντίπαλος δεν μας έκανε παραπάνω φάσεις απειλητικές εννοώ, παραπάνω φάσεις από ότι εμείς. Αν όχι σε όλα τα παιχνίδια, τουλάχιστον στα 6 από τα 7 έχουμε περισσότερες απειλητικές καταστάσεις στην αιστεία του αντιπάλου. Δεν μπαίνει πάρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει με υπομονή και καθαρό μυαλό να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα του Μακεδονικού, γιατί μετά από δύο συνεχόμενες σοπαλίες εκτός έδρας έπρεπε να επιστρέψουμε στις νίκες για να μην χάσουμε την επαφή μας με την κορυφή και οπωσδήποτε να αυξήσουμε και την διαφορά
μας από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παίζαμε με την ομάδα που ήταν ακριβώς ένα πόντο κάτω από εμάς και αυτό εμπεριείχε μεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση απώλειας βαθμών. Ήταν δηλαδή με λίγα λόγια ενίκη μονόδρομος για μας. Απέναντι σε μια ομάδα με πολύ έμπειρο ρόστερ, έπρεπε να δείξουμε την καλή μας πλευρά, τον καλό μας σε αυτό, να είμαστε σίγουροι και να διεκδικήσουμε 96 λεπτά, όπως είπα από την αρχή του παιχνιδιού στους παίκτες μου, γιατί γνώριζα τη δυσκολία του παιχνιδιού και γνωρίζω και τη δυσκολία κάθε παιχνιδιού στην ΚΑΜΑ Εθνική. Πρέπει να, λοιπόν, να κρατήσω το ρυθμό σου μέχρι τα 96 λεπτά, 6 λεπτά κάτω στο διαιτητής της καθυστερήσεις, και να το διεκδικήσεις μέχρι το τέλος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους παίχτες. Δείχνουν, νομίζω, ότι αποκτάνε ένα χαρακτήρα νικητή, ένα χαρακτήρα μιας ομάδας που δύσκολα χάνει. Σαφώς και θέλουμε δουλειά ακόμα, σαφώς και χρειάζεται βελτίωση, αλλά από την προσπάθειά τους και από την διάθεσή τους είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Συν το γεγονός ότι είχαμε δύο βασικές απουσίες σήμερα. Με τον Αγγελούδη, ο οποίος τον προφυλάξαμε από έναν τραυματισμό, δεν θέλαμε να ρισκάρουμε, και με τον Ζαφυρίδη, ο οποίος ήταν τιμωρημένος. Οπότε είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια, φτάνει να συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση και το ίδιο πάθος. Θέλω να πω κάτι για το σύλλογο, δουλεύει πάρα πολύ οργανωμένα, η διοίκηση μας βοηθάει πάρα πολύ, είναι πολύ καλό το κλίμα που υπάρχει, πολύ καλή διάθεση και η παρουσία του Πρόεδρου στα αποδυτήρια που έδωσε χαρακτήρια στους παίχτες, νομίζω ότι συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό το γεγονός. Είμαστε μια οικογένεια, θα παλέψουμε ο ένας για τον άλλον, θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στα δύσκολα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Βέβαια, ακόμα είναι, όπως είπε και ο Κώστας, πάρα πολύ νωρίς και καμία ομάδα δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους από την 7η αγωνιστική. Συν της άλλης, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τη γνώση του Κώστα του Βελιτζέλη για την ομάδα μας. Δούλεψε πέρσι με μεγάλη επιτυχία στο Μακεδονικό. Πολλά από τα παιδιά τα γνώριζε, τον τρόπο παιχνιδιού τους. Ήταν στα ένα συν, ήταν και αυτό που μας είχε προβληματίσει. Αλλά τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι και προχωράμε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη με τον Ιάσον Αυγής για το κύπελλο. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με τον Ιάσον Αυγής, η αντιμετώπιση ποια θα είναι, γιατί είδαν και πέρυσι ότι ο σύλλογος δεν ασχοληθεί πολύ με το κύπελλο, θα δοθεί δυνατότητα σε νέους περισσότερο να αγωνιστούν. Οπωσδήποτε το να βάλεις παιδιά τα οποία είναι κουρασμένα και έχουν συνεχόμενα παιχνίδια, τότε νομίζω ότι θα είναι ένα λάθος, γιατί θα μικρύνουμε το ρόστερ μας. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό των αριθμητικών δεδομένων του ρόστερ είμαι ικανοποιητικό. Είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά και στα προηγούμενα φιλικά που κάναμε. Ήδη ετοιμαζόμαστε για το κύπελλο, αυτά τα φιλικά που κάναμε με ομάδες μικρότερης κατηγορίας. Βέβαια, με Α1 δεν παίξαμε ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι θα σεβαστούμε με όλες τις προϋποθέσεις που συνάδει αυτό το θεσμό του κυπέλλου, δηλαδή θα πάμε για την νίκη. Πιστεύω ότι μπορούμε να το διεκδικήσουμε με οποιοδήποτε παίκτη και να βάλουμε. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά, θα το δείξουν και την Τετάρτη αυτό. Και εμένα προσωπικά ο θεσμός του κυπέλλου με ενδιαφέρει, γιατί και το Δέλεαρ είναι πολύ καλό, νομίζω πέρσι έπαιξαν στην Τούμπα, αλλά και με τις όποιες εξελίξεις που γίνονται στο κύπελλο, βλέπουμε ότι πολλές ομάδες παίξανε σε ομίλους. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Στο κομμάτι κυπέλλου δεν έφτασε ακόμα ο προγραμματισμός της ΕΠΟ εκεί. Είδατε μέχρι χθες δεν ξέραμε και ποιος θα βγει. Μπας περιπτώσει, θα το σεβαστούμε με όλη τη σημασία της λέξης. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα βάλουμε τα παιδιά που χρειάζονται, διψάνε και είναι και βιολογικά έτοιμα, έχουν να είναι πιο ξεκούραστα για να τα επεξέλθουν στο τέλος του παιχνιδιού. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, η ομάδα μετράει 3 στα 3 εντός έδρας. Βλέπουμε εκτός, αγνοεί τη νίκη. Βεβαίως υπήρξαν και διάφοροι εξωγενείς παράγοντες γι' αυτό την περασμένη αγωνιστική Φελπίν στο Αμίντεο. Τι χρειάζεται, έτσι, ποιο είναι αυτό το κλικ που χρειάζεται, που βλέπετε, χρειάζεται για να ξεκινήσει η ομάδα και τις εκτός έδρας νίκες? Ξεκίνησε η ομάδα του Μακεδονικού με 2 ήττες στα 2 πρώτα. Ναι. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ψυχολογικό δεζαβαντάζ. Βέβαια, η ψυχολογία είναι ένας όρος στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές έτσι ρευστός. Εγώ λέω είναι ή μπορώ ή δεν μπορώ η ψυχολογία. Αλλά έχουμε δείξει βελτίωση στα 2 τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, πήραμε ένα αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι
για λεπτομέρειες, όπως είπατε, και εξωγενείς παράγοντες δεν μπορέσαμε να πάρουμε τις νίκες, μας αναλογούσαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεχόμαστε το κάθε παιχνίδι και το κάθε αποτέλεσμα σαν χωρίς παράπονα. Τα είπαμε αυτά για τους διαιτητές, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι με τον ίδιο χαρακτήρα, κάποια στιγμή θα το διορθώσουμε και αυτό. Είναι θέμα, νομίζω, νοοτροπίας. Έτσι, δηλαδή, ο τρόπος που προσεγγίζουμε το παιχνίδι, αλλά έτσι, να παίξουμε πιο απελευθερωμένα, να πιστέψουμε πιο πολύ στον εαυτό μας, να γίνουμε λίγο πιο κυρίαρχοι και τηρουμένων των συνθήκων θα έρθει και ένα διπλό.